Βλέπω συγκινήσει, μιλάμε για την Τάμπα. Ναι, είναι συγκινητικό, γιατί είναι μια σχέση πραγματικά ζωής. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είναι πραγματικά άνθρωπός μου. Δεν είναι μόνο ένα όνομα που μπορεί να είναι για κάποιους. Με τη Δέσποινα συνεργάζεστε ακόμα? Όχι, δεν συνεργαζόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Ξέρεις, έχουμε ακουστεί πολλά, Αλεξάνδρα, ότι υπήρχε παρεξήγηση μεταξύ σας και τέτοια. Όχι, όχι. Ότι έχετε παρεξηγηθεί γι' αυτό? Όχι, όχι. Δεν έχει γίνει καμία παρεξήγηση. Σου αρέσει ο τρόπος που ντύνεται η Ελένη Μενεγάκη? Μου αρέσει που υποστηρίζει αυτό που αρέσει σε εκείνη. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένας άνθρωπος να μπορεί να υποστηρίζει τον εαυτό του, την προσωπικότητά του. Να μην οικειοποιείται πράγματα τρίτων. Πάμε σε μια άλλη γυναίκα, στην Νατάσα Καλογρίδη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν προσωπικότητα η Νατάσα. Τι θα πρόσθετες στον ντύσιμό της? Στην Νατάσα, η Νατάσα ξέρει πολύ καλά. Είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν τη θεωρείς κάποιες φορές ότι είναι υπερβολική και αυτή στον ντύσιμό της? Κοίταξε, η υπερβολή έχει να κάνει με το γεγονός της προσωπικότητας. Όταν έχεις μια προσωπικότητα που είναι πληθωρική, δεν μπορείς να την κατεβάσεις, γιατί δεν θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν σου θυμίζει τη ζωή Λάσκαρη? Όχι, όχι. Δεν νομίζω ότι μπορείς να συγκρίνεις αυτές τις δύο προσωπικότητες. Μπορεί να είναι δυναμικές γυναίκες, αλλά είναι πάρα πολλές οι δυναμικές γυναίκες. Δεν σημαίνει ότι είναι όλες οι ίδιες. Πάμε σε μια άλλη γυναίκα, στην Μαρίνα Πατούλη. Ναι, δεν τη γνωρίζω ότι προσωπικά. Ναι. Το έχεις δει την προσωπικό της? Ναι, βέβαια, ναι. Θα έβγαζες κάτι από το στυλ της? Κοίτα, είναι μια προσωπικότητα πολύ πληθωρική, εντάξει, πολύ συγκεκριμένη, έχει πολύ συγκεκριμένο στυλ. Ίσως να κατέβαζα λίγο τους τόνους. Αλλά όταν ο άνθρωπος είναι αυτής της τοποθέτησης, αισθάνεται καλά σε αυτή την εικόνα. Εδώ είναι το επαγγελματικό σου σπίτι. Ναι. Εδώ το showroom. Ναι, ακριβώς. Ναι, αναλαμβάνω τους γάμους τους. Συζητάμε για το πώς θα είναι το νηφικό της μέλουσας νηφούλας. Κάνουμε όλο το πλάνο. Καταλήγουμε στο αν θέλουμε να ράψουμε κάτι. Τους δίνω κατευθύνσεις. Τι ωραίο αυτό το φόρμα που πιάσει το τέλος. Το καρόλες, ναι, έχεις τελάθηκα. Ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία τύπισσα, πολύ ιδιαίτερη, εννοώ. Είναι η κορυφαία σε αυτό που κάνει, παιδιά. Είναι εξαιρετική η Αλεξάνδρα Κατσαίτη και είναι και πολύ καλό κορίτσι. Τα ρούχα της είναι πολύ ιδιαίτερα και ξέρετε τι, αυτό που μου αρέσει πάντα, όταν μιλάει για προσωπικότητες, ποτέ δεν προσβάλλει. Ναι. Θα προσέξει πάρα πολύ πώς θα τοποθετηθεί. Συγκινήθηκε για την Τάμπτα. Ναι, είναι 14 χρόνια μαζί. Παιδιά, η Αλεξάνδρα Κατσαίτη έχει συμβάλει πάρα πολύ στην τεράστια επιτυχία της Τάμπτα, να ξέρετε. Την καθιέρωσε ως fashion icon. Τόσο για τη Βανδύ, ξεκαθαρίζει, γιατί και με την Δέσποινα τα πολλά χρόνια, ότι αυτά συμβαίνουν σε πολλές συνεργασίες. Δηλαδή, μπορεί να μην συνεργάζεται πια, αλλά δεν σημαίνει ότι με τον άλλον έχει τσακωθεί. Και μπορεί να ξανασυνεργαστεί στο μέλλον. Εγώ τι το ρώτησα, γιατί ακούγονταν πάρα πολλά. Ναι. Ότι έχουν παρεξηγηθεί, ότι δεν μιλάνε, ότι δεν. Λέω όχι, μου λέει, απλά έληξε η συνεργασία μας. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να ξανασυνεργαστούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα μου, θες να μας πεις και τους συντελεστές της παράστασης, ναι, και να πούμε, ναι, από Τετάρτη ως Παρασκευή είστε? Από Τετάρτη ως Κυριακή. Κυριακή, βεβαίως. Στις 9.30 mm-hmm. ώρα και υπάρχει και η Λαϊκή Απογευματινή στις 7.30 το Σάββατο. Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης. Ναι, ναι. Πρωταγωνιστούν ο Σπύρος ο Πούλης, ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος, η Σοφία Βογιατζάκη, Νικολέτα Καρά, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Βασίλης Γιακουμάρος, Τάκης Βλαστός, Μαριλένα Ράδου. Πολύ ωραία παρέα. Στην εθεσία Βασίλης Θωμό. Βοηθός σκηνοθέτη Νατάσα Χατζιανδρέου. Να το πούμε αυτό, ότι είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία τώρα που πολύ και το καλοκαίρι μένετε στην Αθήνα, mm-hmm. να πηγαίνετε θέατρο, γιατί το θέατρο Αθηνά ανοίγει πάνω και είναι φανταστικό, το έχουν ανακαινήσει. Ναι, ναι. Έχει και κλιματισμό, ένας καταπληκτικός χώρος και θα γελάσετε με την ψυχή σας, γιατί είναι μια πολύ ωραία θεατρική παρέα. Περνάει ωραία, περνάει ωραία, αυτό μας λένε στο τέλος. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία και με το καλό της και με μια τηλεοπτική δουλειά. Ευχαριστώ, που να το πεις στον κύριο